Επέζησα από την κόλαση του Δάντη. Παρόλο που περάσαν 10 μέρες, ακόμα έχω στη μνήμη μου αυτό το τραγικό γεγονός. 10 ημέρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη και οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιβάτες που επέζησαν προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους, αλλά οι μνήμες παραμένουν οπές. Το κορίτσι με την αγγελική φωνή σιώπησε για πάντα. Η Φραντζέσκα Μπέζα σκόρπισε πόνο με τον άδικο χαμό της. Ράγησαν καρδιές στο τελευταίο αντίο. Μέρος και λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια την αποχαιρέτησαν. Πολύ δύσκολες στιγμές για έναν κληρικό. Τα παιδιά τα οποία ο ίδιος βάφτισε να τα κυδεύει. Και μάλιστα σε μικρή ηλικία. Ταξίδευε μαζί με τις φίλες της Αφροδίτη και Μάρθη για να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι τους. Και δεν έφτασαν ποτέ, βυθίζοντας το πένθος το πανόραμα. Δυστυχώς στην ενορία μας είχαμε 4 άτομα. 3 κορίτσια, τα οποία τα είχα βαφτίσει μικρά εγώ, και έναν φίλο μου παιδικό, μεγαλύτερο σε ηλικία. Και οι 4 οικειδίες γίνανε εδώ μέσα στην εβδομάδα. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι ο Θεός να δίνει παρηγοριά στις οικογένειές τους. Παιδικός φίλος των κοριτσιών, ο Αλέξανδρος, που μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά, επεβαίνει και εκείνο στο ίδιο τρένο, στο 7ο βαγόνι. Δεν ήξερε ότι ταξίδευαν μαζί. Μετά είδε τα ονόματά τους στη λίστα των θυμάτων. Κλαίμε 3 κορίτσια. Δεν ταξίδευα μαζί τους, αλλά έχω κάνει παρέα μαζί τους στο παρελθόν. Μια στιγμή χάος, όλοι παθαίνουν κρίση πανικού. Ακούγαμε κόσμο από τα πιο μπροστινά βαγόνια να μας φωνάζει, προφανώς μάλλον εγκλωβισμένος κόσμος, να φωνάζει ότι φύγετε γιατί θα εκραγεί, το τρένο θα εκραγεί. Η ειδική σύνταξη και άλλα 10 μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις οικογένειες των θυμάτων και τους βαριά τραυματίες μπορεί να βοηθούν, αλλά δεν πρόκειται να φέρουν πίσω τους ανθρώπους που χάθηκαν, λένε οι συγγενείς. Την κόρη μου εμένα δεν πρόκειται να μου τη φέρει πίσω κανείς, ούτε ακόμη κι αν έταζα το χρυσό ολόκληρο του πλανήτη. Είναι κάτι, είναι μια ακτίδα φωτός μέσα στο σκοτάδι αυτό που ζούμε, αλλά φυσικά θα ακολουθήσουν αγωγές, θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Ήταν ένας μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι συγκεντρώσεις για το δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζονται, αυτή τη φορά εκτός συνόρων. Έλληνες πραγματοποίησαν πορεία στη Χάγη με το μήνυμα «Στείλε όταν φτάσεις». Νέο ραντεβού στους δρόμους έδωσαν για αύριο φοιτητές και σωματεία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.